Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία πρασοτυρόπιτα κουρού. Θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς θα φτιάξετε την πιο νόστιμη ποιοτική πρασοτυρόπιτα που έχετε ετοιμάσει ποτέ σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε το πιο γιγαντιαίο τηγάνι που υπάρχει στον κόσμο, γιατί πρέπει να σοτάρουμε καλά τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά μας είναι πάρα πολύ απλά και η γέμιση μας ουσιαστικά πλην φέτας που θα βάλουμε συνέχεια είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Θέλουμε αρκετό πράσο, 1,5 κιλό, και δεν θέλουμε το πολυπράσινο μέρος που υπάρχει από πάνω, γιατί πικρίζει και δεν μας αρέσει. Δύο κρεμμύδια, μία σκελίδα σκόρδο. Το μυστικό είναι εδώ και εδώ, βούτυρο και θυμάρι, θα σας το πούμε στη συνέχεια, και πιπέρι βέβαια, για να φτιάξουμε την πιο νόστιμη πρασόπιτα ever. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το κρεμμυδάκι μας. Θα πάω αυτά από εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρετε το κρεμμύδι και θα το χοντροκόψετε. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Εδώ. Να ξέρετε ότι συνδυαστικά το πράσο μαζί με το κρεμμύδι κάνουν κάτι φανταστικό, αρκεί να προσθέσουμε δύο υλικά, το πιπέρι και το βούτυρο. Το βούτυρο μαζί με το πράσο αντιδρά φανταστικά πάνω στο τηγάνι. Καραμελώνει το πράσο και μεταμορφώνεται σε ένα άλλο υλικό. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, ειλικρινά σας λέω, το πράσο μαζί με το βούτυρο δίνουν κάτι μοναδικό, κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχετε δοκιμάσει. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσω στο τηγάνι μου περίπου 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, εδώ, και 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, εδώ. Και βούτυρο και λάδι. Θέλουμε και τα δύο, γιατί θέλουμε να πάρουμε τη γεύση του βουτύρου μαζί με τα λαχανικά μας. Οπότε ρίχνω μέσα στο κρεμμύδι. Λοιπόν, μία σκελίδα σκόρδο. Θα λιώσει, οπότε ουσιαστικά την κόβουμε φέτες και ρίχνουμε μέσα στο βούτυρο μαζί με το λάδι για να αρωματιστεί όλο αυτό. Και πάμε στα πράσα μας. Έχω 1,5 κιλό πράσα καθαρισμένα, οπότε κόβω στη μέση. Και τα πράσα είναι ένα φανταστικό υλικό σε αντίθεση με όλα τα άλλα υλικά που του μοιάζουν, φρέσκο κρεμμυδάκι, κρεμμύδι και όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς πολύ καθάρισμα παίρνουμε πάρα πολύ ποσότητα, οπότε μας αρέσει. Αρκεί να το συμπεριφερθούμε με αγάπη. Και συνολικά για να φτιάξουμε την πίτα μας, εντάξει, δεν θα μετρήσουμε το χρόνο στο τηγάνι, δεν θα μας πάρει παραπάνω το 5 με 7 λεπτάκια. Και όπως είναι τα πράσα, τα ενώνω και πολύ απλά κόβω. Και θέλω να δείτε στο τηγάνι πόσο ωραία καραμελώνει αυτή τη στιγμή το κρεμμύδι μαζί με το βούτυρο. Άμα δεν βάζαμε το βούτυρο, δεν θα είχαμε αυτό το υπέροχο χρώμα που βλέπετε εκεί πέρα, το βλέπετε. Κοιτάξτε. Κρεμμύδι, σκόρδο, λάδι, βούτυρο, έχει γίνει κάτι φανταστικό. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε το θυμάρι, πριν ρίξουμε το πράσο. Αφήνουμε λίγο να ακουστεί αυτό το χαρακτηριστικό τσουκου 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 που κάνει μέσα στο λάδι και το βούτυρο. Εδώ. Και μόλις ανακατευτεί με τα λιπαρά το θυμάρι, τότε ρίχνουμε μέσα στο πράσο. Όπως βλέπετε, δεν έχω κοιτάξει τόσο πολύ να ψιλοκόψει το πράσο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Γιατί η πρασόπιτα σου δίνει την αίσθηση ότι τόσο έτσι πιο γεμάτη πίτα, έχει σώμα. Τώρα, αλάτι. Δεν το λυπόμαστε. Θα ρίξουμε αλατάκι. Επειδή στη συγκεκριμένη γέμιση θα βάλουμε και φέτα, και η φέτα μας είναι αλμυρή, δεν το παρακάνω. Σε περίπτωση που δεν έρθει να φέτα, τότε θα βάζα λίγο παραπάνω αλάτι. Αλλά με το πιπέρι θέλω να το παρακάνετε. Βάλτε πιπέρι, θέλουμε πιπέρι, αλλιώς το πράσο μας θα είναι σαν κάτι να του λείπει. Ανακατεύουμε και περιμένουμε σιγά σιγά μέχρι που να καραμελώσουν τα λαχανικά μας. Θα πάρουν περίπου 15 με 20 λεπτάκια. Και τα πράσα μου είναι έτοιμα. Όπως βλέπετε, δεν ανακατεύουμε πολύ με την κουτάλα, γιατί όσο ανακατεύουμε θα λιώσουν. Οπότε κοιτάμε πάντα μα πάντα να τα ανακατεύουμε έτσι, να καραμελώνουν και ίσα ίσα να βάλουμε την κουτάλα για να τα ανοίξουμε. Δεν θέλουμε να λιώσει τελείως το πράσο μας. Λοιπόν, βγάζουμε από τη φωτιά και τώρα ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη γέμισή μας. Ρίχνουμε το πράσο σε ένα μπολάκι. Παναγία μου, έχει καραμελώσει. Δύο αυγουλάκια να έρθουν εδώ μέσα, θα ήταν πεντανόστιμο. Είναι τόσο ολοκληρωμένο και τόσο ωραίο που πραγματικά πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να πάρετε το 100% του πράσου. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα αυγουλάκι μέσα. Έχω τυράκι. Μίξ τυριών. Μπορείτε να βάλετε κασέρι, μπορείτε να βάλετε γραβιέρα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσουν τα κίτρινα τυριά, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου, να βάλετε μόνο φέτα. Αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ να κάνω κάθε φορά είναι να βάζω λίγο τυρί κρέμα. Το τυρί κρέμα θα δώσει όγκο και θα κάνει τη γέμισή μας πιο αφράτη. Γιατί όταν έχουμε μια πρασόπιτα, το μόνο που ίσως να μας ενοχλεί είναι ότι η γέμισή μας σπάει. Με το τυρί κρέμα θα δώσουμε περισσότερο σώμα και θα γίνει ακριβώς όπως πρέπει να γίνει. Λοιπόν, τη φέτα τη χόντρο κόβω. Φυσικά πατάω μία, αφήνω να πέσει και καθώς ανακατεύω θα σπάσει σε μικρότερα κομμάτια, γιατί θέλω να έχω δάγκωμα. Δεν θέλω να σπάσει τελείως η φέτα μου. Τώρα. Ανακατεύω καλά όλα τα υλικά. Θέλω το τυρί κρέμα να ανακατευτεί με όλα τα υπόλοιπα. Άμα δεν θέλετε να βάλετε τυρί κρέμα και θέλετε να βάλετε γιαουρτάκι, μπορείτε, αλλά να φροντίσετε να είναι στραγγιστό το γιαούρτι. Το τυρί κρέμα, σε αντίθεση, έχει την ιδιότητα να δένει περισσότερο
Τη γέμιση, κοιτάξτε εδώ. Έχει μαστιχώσει και το τυρί που ρίξαμε. Ήταν ζεστή η γέμιση και είναι φανταστική. Δεν υπάρχει γέμιση. Είναι καταπληκτική. Την αφήνω στην άκρη και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε την πίτα μας. Για την πίτα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω βούτυρο αλευρώσει ήδη ένα ταψάκι εδώ πέρα και εδώ πέρα θα γίνει όλη μας η γέμιση. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ζύμη κουρού χρυσή ζύμη. Είναι ζυμωμένη με βούτυρο, αυγό και γάλα και η συσκευασία περιέχει 2 φύλλα τριφτής ζύμης κουρού. Οπότε την έχω αφήσει 2 ώρες εκτός ψυγείου για να ξεπαγώσει. Ανοίγουμε τη ζύμη μας, αλλά είναι πανεύκολη συνταγή και όταν έχεις τη ζύμη κουρού έτοιμη, πραγματικά το μόνο που χρειάζεται να αυτοσχεδιάσεις είναι το πώς θα φτιάξεις τη γέμιση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σας έδειξα πόσο εύκολα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ένα φύλλο εδώ και επειδή θέλω να κάνω τη βάση με τη ζύμη κουρού, όπως βλέπετε, πέφτει ακριβώς. Οπότε ή θα τραβήξω λίγο με τα χέρια. Κοιτάξτε εδώ, απλά πιάνουμε λίγο με τα χέρια, ανοίγουμε. Δεν θα βάλω πλάστη για να σας δείξω ότι μπορείτε να το κάνετε όλοι σας και τη μεγαλώσαμε. Οπότε τώρα μπορεί να πιάσει από τη μία άκρη έως την άλλη. Και δεν χρειάζεται να βγάλετε ούτε πλάστη ούτε τίποτα. Βέβαια εντάξει, μπορεί να το κάνετε και με μεμβράνη ή με ένα αλουμινόχαρτο. Αλλά ήθελα να την κάνω όσο πιο εύκολη γίνεται για να είμαι σίγουρος ότι θα φτιάξετε όλοι σας. Τώρα, όπως είναι, τι θα κάνουμε. Ρίχνουμε τη γέμισή μας, επαναλαμβάνω, έχει τυρί, κρέμα, πράσο, φέτα, μπόλικο πιπέρι. Ένα βουλάκι ίσα για να δέσει η γέμιση και να φουσκώσει καθώς τα ψήνεται. Παναγία μου, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτική. Και τώρα πρέπει λίγο να αυτοσχεδιάσουμε για το πώς θα την στολίσουμε από πάνω. Η μία λύση είναι πολύ απλή, έτσι όπως είναι. Τι κάνουμε. Ρίχνουμε από πάνω το φύλλο, τυλίγουμε και ψήνουμε. Σωστά. Αυτό που θα κάνω είναι να πάρω τις άκρες και να τις τυλίξω ίσα στην άκρη. Εδώ. Λοιπόν, και όπως είναι, θα πάρω το άλλο φύλλο μου. Θα πάρω και ένα μαχαίρι. Πλώνω εδώ. Πλώνω εδώ. Πλώνω εδώ. Και θα κόψω ωραίες λωρίδες. Σαν να κάνω τι, τα γιατέλες. Ανοίγω τη μία ταγιατέλα μου και τη ρίχνω εδώ. Την άλλη ταγιατέλα επίσης εδώ. Κάνω στην αρχή ένα γύσο γύρω-γύρω και ανοίγω τις υπόλοιπες ταγιατέλες μου και θα κάνω μία τύπου πάστα φλόρα. Πάρω μία ταγιατέλα από τη μία άκρη ως την άλλη. Θα βάλω λίγο ακόμα στην άκρη για να κρύψω όλα αυτά που έκανα εδώ πέρα. Για να κρύψω τις ενώσεις, εδώ, άλλη μία δόση. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έχω λίγο κρόκο εδώ πέρα, αραιωμένο με λίγο νεράκι. Οπότε θα λείψω από πάνω. Δεν είναι φανταστικό. Και είναι και ένας καινούριος τρόπος σερβιρίσματος. Εκεί πέρα που κάθε φορά σερβίρουμε τις πίτες με τον κλασικό τρόπο, εδώ πέρα έχουμε κάτι καινούριο να παρουσιάσουμε. Καλά, σίγουρα, άμα ακολουθήσετε αυτή τη συνταγή, θα τρώνε όλοι κάτι διαφορετικό. Γιατί αξιοποιήσαμε το πράσο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βέβαια, πήραμε τη ζύμη κουρού και την απογειώσαμε. Γιατί τη σερβίρουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουν όλοι συνηθίσει να του σερβίρουμε. Τώρα, σουσαμάκια από πάνω. Και οπωσδήποτε ο φούρνος μας πρέπει να είναι προθερμασμένος. Στους πόσους βαθμούς, φιλελάκι? Ωραίος. 185 θα σου λέγα, όχι 180. Λοιπόν, θα βάλουμε και θα βάλουμε ψηλά μέσα στο φούρνο. Θέλουμε να περνάει από κάτω αέρας. Μέχρι να γίνει ροδοκόκκινη και από πάνω και από κάτω. Θα πάρει περίπου 50 λεπτά με μία ωρίτσα. Εκεί πέρα κάπου, μέχρι που να δείτε να τραγανίσει από κάτω, δεν βγάζεται από το φούρνο. Όταν τραγανίσει, θα βγάλουμε, θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει και θα κόψουμε κομμάτι για να σερβίρουμε. Και η πιτούλα μας είναι έτοιμη και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι από κάτω. Πόσο ωραία που έχει γίνει, το βλέπετε. Είναι χρυσαφένια, είναι τραγανή, είναι τριφτή, είναι όπως πρέπει να είναι. Θέλουμε ένα καλό ξυλοκοπής και να κόψουμε σε κομμάτια. Έχετε κάποια προτίμηση? Τρίγωνα, τετράγωνα, εξάγωνα, οκτάγωνα. Έχω κόψει και δωδεκάγωνο. Οκτάγωνο. Εντάξει λοιπόν, αφού θες οκτάγωνο, φιλελάκι, οκτάγωνο θα πάρεις. Παναγία μου, είναι φανταστική. Δεν ξέρω, η πρασόπιτα νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρισματικές πίτες που υπάρχουν. Γιατί όντως το πράσο, καθώς ψήνεται, δίνει αυτή τη γλυκύτητα, δίνει αυτό το χαρακτήρα. Έχει πραγματικά κάτι διαφορετικό από όλες τις άλλες πίτες. Το πράσο είναι μοναδικό. Και κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πώς μπορούμε να δούμε τη φέτα. Πώς μπορούμε να δούμε όλα τα υλικά.
Κάναμε την πιο σωστή δομή που μπορεί να έχει μια πίτα. Είναι κάτι μοναδικό. Αυτή η πίτα μπορεί να θεωρηθεί σαν κυρίως γεύμα, άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι αρκετή όρεξη για να φάτε όσα περισσότερα κομμάτια γίνεται. Να δοκιμάσω. Σίγουρα, μην πείτε μετά ότι δεν έχετε πλάνο και θέλετε να σταματήσω. Το έχω. Ειλικρινά, είναι τόσο μοναδική, τόσο γεμάτη σε γεύση. Έχει τη γλυκύτητα από το πράσο. Έχει τα αλμυρά στοιχεία από τα τυριά που βάλαμε. Το φύλλο είναι τόσο νόστιμο, τριφτό όπως πρέπει να είναι. Και γενικά, άμα κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα και εγώ, γιατί τα μικρά μυστικά είναι που τελικά κάνουν ένα αποτέλεσμα στο φαγητό καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα. Άμα βάλετε το βουτυράκι, άμα βάλετε το πιπέρι, άμα βάλετε ό,τι έβαλα κι εγώ, αυτό που θα δοκιμάσετε θα είναι κάτι καινούργιο και δεν το έχετε δοκιμάσει. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε comments από κάτω να μας πείτε ότι μας αγαπάτε. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Εγώ θα συνεχίσω να τρώω.